Τα διπεθέα που συνδέονται μέσω της Εγνατίας Οδού αδελφοποιούνται και ενώνουν τις δυνάμεις τους μετά από πρόταση που κατέθεσε η πρόεδρος του διπεθέ Καβάλας Μαρία Καραβία με την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του διπεθέ. Η πρώτη συνάντηση των προεδρίων των διπεθέ Καβάλας, Σερών, Ιωαννίνων, Βέρειας, Κοζάνης και Κομωτινής θα γίνει στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Καβάλας. Με την δυνατότητα αργότερα να ενσωματωθούν όπου δεν υπάρχει διπεθέ, να ενσωματωθεί κάποιος άλλος φορέας για τη συνεργασία αυτή. Αλλά πρώτα θα πρέπει να συναντηθούμε εμείς οι πρόεδροι των 6 διπεθέ και να αποφασίσουμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσουμε. Ο κοινός προβληματισμός για την τύχη των διπεθέ έγινε η αφορμή για την πρόταση αυτού του τολμηρού και μεγαλεπίβολου σχεδίου της κυρίας Καραβία, το οποίο βρήκε θερμή ανταπόκριση από τους δήμους και τα διπεθέ των άλλων πόλεων. Η αιτία ήταν από χρόνια πριν. Αυτό ήταν στο μυαλό μου όταν ήμουν ακόμη στη Γερμανία και επειδή υπήρχαν κάποιες κινήσεις έτσι, ας πούμε, οι δρόμοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχε γίνει μια παράσταση και ήταν μια διαδρομή στην πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όταν φτάνε στην Μακεδονία μιλούσαν τουρκικά και αυτό με ενόχλησε, οπότε από τότε ξεκίνησε η ιδέα και τώρα με αφορμή την θέση μου αυτή σαν πρόεδρος του ΔΠΘ ήρθε πάλι αυτή η ιδέα που μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από έναν φορέα και όχι ιδιωτικά όπως θα ήταν αν το έκανα μόνη μου. Συνέπεσε και με την κρίση αυτή που περνάνε γενικά η Ελλάδα αλλά και ιδιαίτερα τα ΔΠΘ που έχουν και οικονομικά προβλήματα και λειτουργίας. Δηλαδή ανεβαίνει μια παράσταση και περιορίζεται στην πόλη ή στον ομό που είναι, άντε να κατέβει και στην Αθήνα. Αυτομάτως είναι πολύ λίγες οι παραστάσεις. Όταν μια παραγωγή κοστίζει 30.000 και έχεις κάποια έσοδα 10.000, είναι κάπως δύσκολο να ανταπεξέλθεις και στο υπόλοιπο πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να κουβεντιάσουμε για συμπαραγωγή. Μπορούμε να κουβεντιάσουμε για ανταλλαγή, δηλαδή μια παραγωγή δική μας να πηγαίνει σε όλες τις άλλες πόλεις αυτές, να φιλοξενείται από τα 5 άλλα ΔΠΘ και στην περιφέρειά τους. Στόχος, σύμφωνα με την κυρία Καραβία, είναι μέσα από την αδελφοποίηση να συνδέσει όλες αυτές τις πόλεις και να δοθεί δυνατότητα της καλλιτεχνικής, πολιτισμικής, ιστορικής και τουριστικής ανάδειξης του άξονα Εγνατία Οδός από Ιγουμενίτσα μέχρι Αλεξανδρούπολη αλλά και Κωνσταντινούπολη. Αρχίζει και δημιουργείται μια σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των πόλεων αυτό και των πολιτών και των καλλιτεχνών, γιατί ο στόχος είναι ο βασικός να αναδειχτούν και να συνεργαστούν οι ντόπιοι καλλιτέχνες, γιατί είναι παραμερισμένοι, συνήθως είναι στο κέντρο, Αθήνα, άντε και Θεσσαλονίκη λίγο, και η περιφέρεια που έχει πράγματι αξιόλογους καλλιτέχνες και το ξέρετε πολύ καλά και στην Καβάλα έχουμε, δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή να δείξουν τη δουλειά τους και αλλού, όχι μόνο στην περιφέρεια εδώ στη δική μας. Και μια που είπα και περιφέρεια, θέλουμε να βάλουμε μέσα στην κίνηση αυτή και τις περιφέρειες, ούτως ώστε να μπορέσουμε ή οικονομικά ή οργανωτικά να έχουμε τη βοήθειά τους. Και αυτό έγινε αποδεκτό από τις άλλες περιφέρειες. Οι κοινοί στόχοι είναι οι πολιτιστικές ανταλλαγές με θεατρικές, εικαστικές, μουσικές, λογοτεχνικές δράσεις και συνεργασία των ΔΠΘ, η δημιουργία δικτύου των αρχαίων θεάτρων του άξονα Εγνατία Οδός με στόχο την ιστορική και πολιτιστική τους ανάδειξη, η διοργάνωση θεατρικού φεστιβάλ Εγνατίας Οδού, συμπαραγωγές θεατρικών παραστάσεων, συμπαραγωγή θεατρικής σπονδυλωτής παράστασης με θέματα βασισμένα σε ιστορικά, θρησκευτικά ή άλλα γεγονότα, δραματοποιημένα που αναφέρονται στην Εγνατία Οδό με επιμερισμένη την παραγωγή της παράστασης και συμμετοχή από κοινούς ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα. Αυτή λοιπόν η κίνηση θα φέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Η ανταλλαγή αυτή θα ανανεώσει και το έμψυχο καλλιτεχνικό υλικό και επίσης θα φέρει φρέσκες ιδέες. Μπορούμε να μπούμε σε διασυνοριακά προγράμματα, να έχουμε επικοινωνία με άλλες χώρες γειτονικές, όμορες χώρες, η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Αλβανία, η Ιταλία. Μπορούμε να κάνουμε δηλαδή συνεργασίες. Ελπίζω ότι να το πάρουμε όλοι ζεστά, γιατί νομίζω ότι το πήραμε, και να ανοιχτούμε, θα χρειαστούμε κάποιο χρόνο βέβαια για αυτές τις ιδέες να υλοποιηθούν. Εύχομαι ότι θα γίνουν πολύ, ότι θα δουλέψουμε με ταχύτητα για να έχουμε ένα αποτέλεσμα.